Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Πάει και ο Αύγουστος, τέλος. Αυτό ήταν, παιδιά. Πάει το καλοκαίρι, έτσι. Αλλά να είστε αισιόδοξοι, γιατί θα έρθει ένας όμορφος συνδυασμός φθινοπόρου, καλοκαιρινού φθινοπόρου. Γιατί από ό,τι βλέπω τώρα, μάλλον μέχρι Οκτώβρη τουλάχιστον θα το πάει έτσι. Αν πέσουν και λίγο οι θερμοκρασίες, ίσως να είναι και πιο ήρεμη η κατάσταση. Τέλος πάντων, μπαίνουμε σε μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, επιστροφής σε όλα, στην εργασιακή, όχι ότι είχαμε σταματήσει κιόλας, αλλά έτσι συνολικά το λέω, σε αυτή την εργασιακή, οργασμική θα έλεγα, καθημερινότητα. Και βέβαια το λέω αυτό γιατί είναι ωραίο να μπορείς μέσα από τη δουλειά σου να έχεις την ευκαιρία να δημιουργείς και να κάνεις πράγματα τα οποία και σου αρέσουν και ευελπιστείς και πιστεύεις ότι μπορεί να αρέσουν και σε άλλους. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε εδώ πέρα μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης στην παρέα σας εδώ πέρα πίσω από το μικρόφωνο. Συντροφιά μέσα στο στούντιο έχω και τον Οδυσσέα εδώ πέρα σήμερα. Οδυσσέα, πώς πάει? Καλημέρα. Μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, λοιπόν. Και ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή μας, όπου σήμερα και αυτή είναι αφιερωματική. Και θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω στο 1929. Μισό λεπτό πιω το καφεδάκι μου. Πιείτε κι εσείς. Αν δεν ρουφήξεις τον καφέ και δεν κάνει θόρυβο, ρε παιδιά. Ξέρετε τι ώρα που ήταν, έμπαινες σε κάποια παλιά καφενεία ή στο καφενείο του χωριού και άκουγες μέσα. Ξέρεις έτσι όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 1929, σαν σήμερα, 30 Αυγούστου, δηλαδή αν το πάμε πίσω μιλάμε για ακριβώς πριν από 95 χρόνια, δίνεται η εντολή από την κυβέρνηση Βενιζέλου στον χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από τη Ρωσία, να διοργανώσει την πυροσβεστική υπηρεσία της Ελλάδας. Ήταν πρώην διοικητής της πυροσβεστικής στην Αγία Πετρούπολη. Είχε κάνει εκεί μελέτη, είχε οργανώσει κλπ. Είχε δηλαδή το know-how, για να το πούμε, για να το καταλάβει έτσι ελληνιστεί ο κόσμος. Και πλέον, ενώ τα πράγματα είχαν αρχίσει να είναι αναγκαία, ζητούσε την ύπαρξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η κατάσταση που είχε πλέον δημιουργηθεί με σπίτια, πολυκατοικίες, εδώ, αυτό, κόσμος πολλής, ελόχευε πάντα ο κίνδυνος για μια πυρκαγιά και έπρεπε να υπάρχει πυροσβεστικό σώμα. Και όσο και αν ακούγεται ότι είναι πολύ μακρινό, το ότι δημιουργήθηκε το πυροσβεστικό σώμα το 1929, μπορούμε να πούμε ότι άργησε και αρκετά. Αλλά βέβαια είναι μια χώρα ταλαιπωρημένη, μια χώρα που εκείνη την περίοδο λίγα χρόνια νωρίτερα είχε γνωρίσει την προσφυγιά και την έλευση των προσφύγων που ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτόν τον τόπο. Δίνεται η εντολή λοιπόν σαν σήμερα στις 30 Αυγούστου του 1929 στον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, τον πολύ έμπειρο διοικητή της πυροσβεστικής, με δυναμική από την παρουσία του στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, να πράξει το ίδιο εδώ στην Ελλάδα. Και περνάει βέβαια, καταλαβαίνετε, λίγος καιρός, σχεδόν ένας χρόνος, μέχρι να δημοσιευθεί ο νόμος 4661, ο οποίος είναι ο νόμος ουσιαστικά που μιλάει για την διοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος με κάθε επισημότητα. Δηλαδή πέρασε περίπου ένας χρόνος, σκάρτα 9 μήνες, και στις 12 Μαΐου του 1930 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 4661 περί διοργανώσεως πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό ιδρύεται πλέον το πυροσβεστικό σώμα ανεξάρτητο, με δικούς του νόμους, με πλήρη αυτοδιοίκηση, σε μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, από τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως στον Κοκκινάκη να στήσει το πυροσβεστικό σώμα, μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η δημιουργία και επίσημα πλέον του πυροσβεστικού σώματος, αυτοί οι 9 μήνες νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε για να μπορέσει ένα πράγμα να γεννηθεί από το μηδέν. Έχουμε ετοιμάσει ένα σωρό πράγματα πάλι έτσι για να μπολιάσουμε όμορφα την εκπομπή και νομίζω ότι με αυτό που θα ξεκινήσουμε τώρα θα μπούμε και καλά στο νόημα, γιατί μιλάμε
για την επίσημη ίδρυση του πυροσβεστικού σώματος και θα ακούσουμε τώρα κάτι που πολλοί μπορεί να μην το έχετε κάνει ποτέ. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, για πρώτη φορά το άκουσα τώρα ψάχνοντας, τον ύμνο του πυροσβέστη. Πάμε, πάμε Γιάννη. Λοιπόν, θα δούμε πολλά πράγματα για τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, ο οποίος είναι η σημαία του πυροσβεστικού σώματος. Να σας πω ότι έχω εδώ μπροστά μου το, ένα αντίτυπο, τέλος πάντων, μια φωτοτυπία, για να το πούμε απλά και πρακτικά και ουσιαστικά, της εφημερίδας κυβερνήσεως την 12η Μαΐου του 1930, και εκτός από τον νόμο 4661 περί διοργανώσεως πυροσβεστικής υπηρεσίας εν το κράτη, ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται, υπάρχει μεγάλη κουβέντα για την επιβολή πρόσθετου φόρου επί των οικοδομών Αθηνών, Πειραιός και περιχώρων. Υπάρχει κουβέντα για την μελέτη διάδοσης και την επιμέλεια της εφαρμογής επιστημονικών μέσων προς ανάπτυξη της παραγωγής των σίκων. Έτσι. Και επίσης υπάρχει και στην εφημερίδα και για τη σταφίδα, έτσι, το ότι δικαιούται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, της συμβάσεως για το πώς λειτουργούσε ο αυτόνομος σταφιδικός οργανισμός της εποχής. Λέω να πάμε πίσω. Λέω να πάμε πίσω και να δούμε κάποια πράγματα για το πώς ήταν δομημένο το κομμάτι της πυρασφάλειας μέσα από την ύπαρξη ενός οργανισμού πριν γίνει όλη αυτή η επίσημη μελέτη από τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη και πάρει σάρκα και οστά το 1930 και με στάμπα που λέμε η ίδρυση και η δημιουργία του πυροσβεστικού σώματος. Στο 1833, δηλαδή με το που ιδρύεται το ελληνικό κράτος, την αρμοδιότητα της πυρασφάλειας την έχουν οι νομάρχες, δηλαδή ο κάθε νομός έχει τον δικό του νομάρχη και είναι υπεύθυνος και για το κομμάτι της πυρασφάλειας. Αυτό είχε γίνει πράξη μέσω ενός διατάγματος του 1833, το διάταγμα το οποίο υπογράφτηκε από τις 26
του Απρίλη μέχρι τις 8 Πέμπτου ήταν η συζήτηση και αυτό το διάταγμα αυτή την ημερομηνία έχει. Οι Δήμοι έπρεπε να έχουν δικό τους προσωπικό, τους οποίους αποκαλούσαν ειρηνοφύλακες, και να έχουν και δικά τους μέσα για την κατάσβεση τυχόν, αν υπήρχε κάπου κάποια στιγμή πυρκαγιά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δημόσια κτίρια, να πούμε ότι εκεί υπήρχε ένας λόχος καπανέων του στρατού που είχε όλη την αρμοδιότητα για το τι συνέβαινε. Γιατί αυτό θα δείτε τώρα, το κομμάτι έχει μεταφερθεί πλέον από το 30, έναν αιώνα μετά, το 1930, στη δικαιοδοσία του πυροσβεστικού σώματος. Το 1854 ιδρύεται στην Αθήνα λόχος πυροσβεστών, ο οποίος έχει δύναμη 92 ανδρών και είναι έτσι ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι που έχει αποκλειστική ευθύνη για την πυρόσβεση ως σώμα, ως λόχος τέλος πάντων. Πάμε μετά από 7 χρόνια, το 1861, όταν διευρύνεται ο λόχος των πυροσβεστών σε δηλοχεία καπανέων και πυροσβεστών. Έτσι είχε την ευθύνη εκτός από το κομμάτι της πυρόσβεσης και για την εκτέλεση έργων οδοποίησης. Είμαστε σε μια εποχή που στείνονται δρόμοι για να μπορέσουν να περνάνε καλύτερα οι άμαξες. Δεν υπήρχε κάτι άλλο τότε, έτσι. Στο πυροσβεστικό έργο βοηθούσαν, συνεπικουρούσαν με κάθε δυνατό τρόπο, αν και εφόσον χρειαζόταν, η χωροφυλακή και το φρουραρχείο. Αυτά το 1861. Αλλάζουμε αιώνα και πάμε στο 1909, οπότε η δηλοχεία έχει το πρώτο δυνατό crash test, ας το πούμε ελληνικά, για να το καταλάβετε όλοι. Είναι η φωτιά, η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία ξεσπάει στα ανάκτορα, και η δηλοχεία πλέον, αυτή η δηλοχεία των 92 ανδρών, δεν είχε αλλάξει κάτι, έτσι, ήταν ακριβώς όπως είχε δημιουργηθεί πριν από 39 και 9, 48 χρόνια, σχεδόν μισό αιώνα. Δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα. Αυτή λοιπόν η δηλοχεία των σκαπανέων και πυροσβεστών καλείται να σβήσει την πυρκαγιά στα ανάκτορα. Και η αποτυχία είναι παταγώδης. Παταγώδης. Την επόμενη χρονιά συγκροτείται η πυροσβεστική μοίρα μετά τα συμβάντα στα ανάκτορα, η οποία έχει και εθελοντές αλλά και κληρωτούς τριετούς θητείας. Από τότε είχαν ξεκινήσει, παιδιά, με τα εξάμηνα, εφτάμηνα, εργασιακές καταστάσεις μονοετών συμβάσεων, διετών κλπ. Εκεί λοιπόν τώρα οι εθελοντές ήταν εθελοντές, αλλά οι κληρωτοί ήταν σε ένα πλαίσιο τριετούς θητείας. Το 1910 αυτό. Στις 16 Αυγούστου του 1910, στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας μεγάλης πυρκαγιάς στο Γενικό Χημείο, χάνουν τη ζωή τους τρεις πυροσβέστες, ήρωες πραγματικά, και πολλοί τραυματίζονται. Και αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι. Είμαστε σε μια περίοδο εκεί προπολεμική, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος κοντοζυγώνει. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται φυσικά περισσότερος κόσμος, περισσότερη κίνηση. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ευθύνες και πολύ μεγαλύτερο βάρος στο κίνδυνο που ελοχεύει πάντα για μια ζημιά, για μια πυρκαγιά. Το 1914 η μοίρα, η οποία υπαγόταν τότε στο Υπουργείο Στρατιωτικών, μετονομάζεται σε λόχος πυροσβεστών και καλύπτει όμως μόνο 4 πόλεις, μάλλον το Λεκανοπέδιο, Αθήνα και Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Στις υπόλοιπες περιοχές παραμένει η αρμοδιότητα στους Δήμους. Αυτά τώρα μιλάμε ακριβώς 110 χρόνια πίσω. 1914. Το 26, στις 26 Απριλίου, σημαδιακός αριθμός, σχηματίζεται ένα πυροσβεστικό σώμα, όπως αποκαλείται, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κομμάτι του στρατεύματος. Έτσι. Ανήκει μεν στο Υπουργείο Στρατιωτικών, αλλά είναι ένα ανεξάρτητο σώμα και ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο προειδεάζει, προετοιμάζει την δημιουργία, την άμεση πλέον δημιουργία του πυροσβεστικού σώματος, που πήρε σάρκα και ωστά 4 χρόνια μετά, σχεδιάστηκε 3 χρόνια μετά από την ημερομηνία για την οποία συζητάμε τώρα. Αυτό το σώμα, το πυροσβεστικό σώμα του 1926, αναδεικνύεται και αυτό αναποτελεσματικό,
στο κομμάτι της αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών που είχαν ξεσπάσει εκείνη την περίοδο. Και πλέον έχει μπει στη ζωή μας και το κομμάτι του καπιταλισμού. Υπάρχουν πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες βλέποντας τις πυρκαγιές και κάποιους οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί γι' αυτό και να μην διορθώνεται η κατάσταση, να μην επιλύεται, να μην σβήνουν οι πυρκαγιές και να προκαλούνται μεγάλες ζημιές, οι ασφαλιστικές εταιρείες λοιπόν βρίσκονται σε έναν πανικό, ανησυχούν. Και είναι αυτές οι οποίες θέτουν το θέμα, γιατί ήταν οικονομικό το πλαίσιο, η ανησυχία των ασφαλιστικών εταιριών για το πώς θα λειτουργήσει για τα δικά τους δεδομένα εύρυθμα το οικονομικό σύστημα. Είναι αυτές οι οποίες λένε: όπα, δεν γίνεται να λειτουργήσουμε με αυτό το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Ναι, μεν είναι αυτόνομο. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σωστό και σοβαρό κομμάτι το οποίο θα έχει να κάνει με την πυρόσβεση. Ένα σωστό και σοβαρό πυροσβεστικό σώμα. Πάμε τώρα σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει γίνει εδώ στην ΕΡΤ το 2005. Ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά μιλάει για τα 75 χρόνια, τότε ήταν 75 χρόνια, από τη δημιουργία του πυροσβεστικού σώματος. Να τα ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος και η μεταφορά, και είναι και ιστορικά ντοκουμέντα μέσα, γιατί η πρώτη φωνή που θα ακούσετε να περιγράφει τι εστί πυροσβεστικό σώμα και πώς έγινε και με ποιες θυσίες πραγματικά στήθηκε, είναι ο εμπνευστής του, ή μάλλον ο άνθρωπος ο οποίος με την εμπειρία του το έφερε σε πέρας όλο αυτό το σχέδιο, ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης. Πάμε. Μάκρη 35. Εφημερίς της κυβερνήσεως. Εν Αθήνες, τη 12η Μαΐου 1930. Περιδιοργανώσεως πυροσβεστικής υπηρεσίας εν το κράτη. Νόμος 4661. Εμπήκα στο πυροσβεστικό σώμα το 1932. Μέχρι τότε το πυροσβεστικό έργο το επιτελούσαν οι στρατιώτες. Ο λεγόμενος πυροσβεστικός λόγος, και τότε μόνο στην Αθήνα και στον Πειραιά υπήρχε πυρόσβεση. Κατόπιν έγινε η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Καβάλα. Αισθάνομαι όμως μεγάλη περηφάνεια που ήμουν πυροσβέστης και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τα καλύτερα σχόλια και τις κριτικές για το πυροσβεστικό σώμα. Όταν λοιπόν τον βγάλαμε και μας κοίταγε πράγματι σαν σωτήρες, τότε κατάλαβα ποια είναι η πραγματική αποστολή του πυροσβέστου. Και το δεύτερο σκέλος, το σημαντικότερο, όχι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά η παροχή βοηθείας στα κινδυνεύοντα άτομα. Ανδρέα, μ' ακούς? Προσοχή στην πέθανη. Ένα επάγγελμα το οποίο δεν το κάνεις κατά ανάγκη. Μας βλέπουν πολλές φορές σαν σωτήρες. Δίνουμε πάρα πολλά από τον εαυτό μας για να προσφέρουμε στους ανθρώπους. Από εμάς περιμένει ο κόσμος μια βοήθεια. Σαν μονάδα ειδικών απαιτήσεων, έτσι και η εκπαίδευση πρέπει να είναι ανάλογα απαιτητική. Επίσης στη μονάδα υπάρχουν ειδικές ομάδες από δίτες, ορειβάτες, αναρχητές και μια ομάδα χημικών για αντιμετώπιση ανάλογων συμβάντων. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε πάρα πολλά σύγχρονα υλικά στη μονάδα μας για να αντιμετωπίσουμε μεγάλα και βαριά περιστατικά που συμβαίνουν. Η
Η ανάληψη της ασοπυρόζωσης από το πυροσβεστικό σώμα αποτέλεσε κομβικό σημείο τόσο για την περαιτέρω εξέλιξη του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και για τη λειτουργία του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι από το 1998 και μετά έχουμε μειώσει τις καμένες εκτάσεις κατά πολύ. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα για το οτιδήποτε συμβεί στον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας. Με τον κίνδυνο, επιχειρούμε πάντα κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχω μπροστά μου την θεωρία πυροσβεστικής τέχνης, την οποία υπογράφει στην Αθήνα το 1931 ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, έτσι, η σημαία του πυροσβεστικού σώματος. Λέει λοιπόν στην εισαγωγή του: «Η πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία αυστηρός τεχνικής ειδικότητος, απαιτεί μόρφωση και πείραν. Η καθόλου εξέλιξη της μηχανικής δεν είναι δύνατο ή να επηρεάσει και τας μεθόδους της πυροσβεστικής τέχνης. Η δε...» εντάξει τώρα εδώ... «πρόσληψη των χρησιμοποιουμένων σήμερα πυροσβεστικών μέσων επιβάλλει σχεδόν αυτομάτως την τροποποίηση των συστημάτων της πυροσβεστικής τακτικής επί το επιστημονικότερον, η οποία απαραίτητος προϋποθέτει γενική την αθεωρητική μόρφωση του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας». Δηλαδή, τι μας λέει ο Κοκκινάκης? Ότι, παιδιά, δεν είναι ο καθένας πάει και γίνεται πυροσβέστης. Πρέπει να έχει μια σχετική μόρφωση συνολική και εξειδικευμένη επί του θέματος. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα να σβήσω μια φωτιά, θα πέσω με τα μούτρα και θα παλεύω όπου βρω. Αλλά η φωτιά, η οποία έχει... ανάλογα και με το που φυσάνε οι άνεμοι και η πορεία της και η δυναμική της κλπ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξεις, η φωτιά και η θάλασσα. Έτσι. Και πρέπει να έχεις μία γνώση του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. «Δια των λόγων τούτων, πλην της ευρείας δια των ασκήσεων τακτικής εκπαιδεύσεως, απαραίτητος την χάνει και η θεωρητική, ή της εξασφαλίζει στον πυροσβέστην τα εφόδια όπως μορφωθεί κοινωνικός και επιστημονικός για παν φαινόμενων σχετιζόμενων με την κατάσβεση του πυρός και όπως εκλέγει μετεπιγνώσεων τους μάλλον κατάλληλους τρόπους κατασβέσεων. Σπουδαίως επίσης η θεωρητική μορφή, μόρφωσης, εξάπτει το ενδιαφέρον του πυροσβεστικού υπαλλήλου δια παν σχετιζόμενων εις το κύριον έργον αυτού. Τη θεωρητική τάφτη εκπαιδεύσεως μέρος περιλαμβάνεται συνταχθέντες επί τη βάση εντελεχών επιστημονικών μελετών και διδαγμάτων πολιετούς πείρας, ή να πληρώσει το αξιοσημείο των κενών όπερ μέχρι τούδε παροιμήν υφίστατο κενών, το οποίο ως διεπίστωσα παρατηρείται και εις άλλας της χώρας τούτης». Δηλαδή τι λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ο Αργύρης Κοκκινάκης, ο Αλκιβιάδης, συγγνώμη, λέει ότι 1, 2, 3 πρέπει να στήσουμε ένα πυροσβεστικό σώμα και πρέπει να το στήσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι πυροσβέστες να έχουν την τεχνογνωσία, την τεχνική, αλλά και τη γνώση για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν
το φαινόμενο αυτό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις παίρνει ανεξέλεγκτες μορφές. Και εκείνο που πρέπει να πούμε για τα σημερινά δεδομένα, και θα το τονίσουμε και το λέμε και πρέπει να το λέμε, είναι ότι είναι κάτι περισσότερο από εμφανής η έλλειψη προσωπικού. Όταν ερχόμαστε απέναντι σε πυρκαγιές και λέμε «Οπ, εδώ δεν προλαβαίνει από το ένα κομμάτι στο άλλο» και βλέπεις τους πυροσβέστες σε φωτογραφίες, σε βίντεο, να έχουν καταρρεύσει σωματικά από την κούραση και να έχουν πέσει κάτω στο έδαφος αναζητώντας λίγο νερό για να ξεδιψάσουν και να πάρουν δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν. Είναι ήρωες πραγματικοί, είναι υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ο σεβασμός και η δομή από το κράτος, το επιτελικό όπως έχει αυτονομαστεί κράτος, για να μπορεί το πυροσβεστικό σώμα αυτό να εξοπλιστεί και με εργαλεία τέτοια που θα δίνουν τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να μάχονται με καλύτερα εργαλεία στα χέρια τους, αλλά να υπάρχει και έμψυχο δυναμικό που θα μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς να καταραίει. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί το κομμάτι των εποχικών εργαζομένων 6 μήνες και μετά τέλος και μετά είναι κάτι το οποίο λειτουργικά δεν μπορεί και κανένας να το κάνει με έναν σωστό και σοβαρό τρόπο. Δεν μπορεί να στήσεις μια ζωή δουλεύοντας 3 μήνες και μετά περιμένοντας πότε και αν και εφόσον θα ξαναδουλέψεις. Άρα απαιτείται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που είναι πάρα πολύ σοβαρό στη χώρα μας, έτσι και σε άλλους χώρους του κόσμου. Δεν λέμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει το μειονέκτημα αυτό να έχει πυρκαγιές. Βλέπετε τι γίνεται και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία. Είναι περίοδοι που οι πυρκαγιές, οι δασικές πυρκαγιές καίνε εκτάρια γης σε απίστευτους αριθμούς. Υπάρχει όμως το δεδομένο εκεί και πρέπει να υπάρχει και εδώ και παντού η πρόληψη πρώτων, έτσι, το οποίο και αυτό έχει να κάνει με το πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, οι κατά καιρό κυβερνήσεις, και πέρα από το κομμάτι της πρόληψης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και η δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που θα είναι επαρκής σε αριθμό για να μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Πάμε τώρα σε ένα ντοκιματέρ του 2020. Είναι ντοκιματέρ το οποίο υπογράφει το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα για τα 90 χρόνια του σώματος. Είναι μόλις 4 χρόνια πίσω, το ακούμε γιατί δίνει ένα στίγμα και για το πώς το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα βλέπει όλη αυτή την κατάσταση και αντιπαλεύει το θεριό. Πυροσβεστικό σώμα Ελλάδος. Από το 1930 που ιδρύθηκε, οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν βιώσει καταστροφικές πυρκαγιές, βομβαρδισμούς, κατοχή, φωνικούς σεισμούς και πλημμύρες. Πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που τους δίχασαν. Οικονομικές και κάθε είδους κρίσεις. Ένα πράγμα παρέμεινε ακέραιο. Ο σεβασμός και η πίστη τους στη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Η ζωή που ζούμε είναι μια σειρά από μάχες που πρέπει να δοθούν. Οι ζωές των πυροσβεστών είναι μια σειρά από μάχες που πρέπει να κερδιθούν. Ό,τι για τους κοινούς ανθρώπους είναι επιλογή, για τους πυροσβέστες είναι αναγκαιότητα. Ζήτημα ζωής ή θανάτου. Γι' αυτό ο φόβος δεν είναι επιλογή που μπορούν να έχουν. Όταν πρέπει να ενεργήσεις σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο φόβος φεύγει και τη θέση του παίρνει το θάρρος. Οι μάχες που δίνουν οι πυροσβέστες είναι πάντα άνισες. Η φωτιά, ο αέρας, η γη που σύεται. Πώς να νικήσεις τη φύση, πώς να προβλέψεις το θεριό. Μόνο όταν η φωτιά που καίει μέσα σου είναι δυνατότερη από τη φωτιά που καίει γύρω σου. Όταν παλεύεις με τη φωτιά, δεν έχεις την πολυτέλεια του χρόνου να σκεφτείς τι θα κάνεις και πώς θα ενεργείς. Αυτά έχουν περάσει εκ των προτέρων μέσα μας.
και ενεργούμε μηχανικά. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε διδαχτεί στη σχολή, σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από προηγούμενες φωτιές, και έχεις και την αγωνία όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, πώς θα μπορέσεις να γλιτώσεις αυτούς τους ανθρώπους. Οι μάχες που δίνουν οι πυροσβέστες είναι πάντα συλλογικές. Έχεις τους συντρόφους δίπλα σου, τον εκπαιδευτή πάντα στα αυτιά σου, την ευχή της μάνας σου, τους ανθρώπους όπου περιμένουν, αυτούς που πρέπει να σώσεις. Μπορεί κάποιες φορές να μου λείπει, μα ξέρω ότι είναι κάπου εκεί έξω και βοηθάει τους άλλους. Ποτέ δεν είσαι μόνος σου σε αυτή τη μάχη. Αν ο παπάς μου ήταν υπερήρωας, θα ήταν ο Σούπερμαν, όπως γι' αυτό σώζει ανθρώπους και θέλει πάντα το καλό τους. Και όσο δεν είσαι μόνος σου στη μάχη, τόσο δεν είσαι μόνος σου στη ζωή. Όταν είμαι με τους συναδέλφους μου, νιώθω εμπιστοσύνη και σιγουριά. Πιστεύεις στους ανθρώπους, γιατί πιστεύεις στους συντρόφους σου. Σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα με αφήσουν να κινδυνέψω και θα με προστατεύσουν. Δυνατή, σεμνή, όταν έρθει η φωτιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η έκρηξη, το τροχαίο. Τότε είναι που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια. Επιστρατεύω όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και τις σωματικές που έχω, και από κοινού, φτιάχνοντας τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε, εφαρμόζουμε τακτική ώστε να πετύχουμε το στόχο και το σκοπό μας. Έχουν μάθει να είναι ψύχρεμοι, να ακροβατούν από τη νίκη, την περηφάνεια και τη χαρά. Χαίρεσαι για ανθρώπους ο οποίος έχεις δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής και σώματος. Στην ήττα και τη θλίψη, αλλά όχι στη ματαιώση. Η θλίψη είναι μεγάλη στην απώλεια, αλλά πρέπει να την νικήσουμε για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Έχουν μάθει να ζουν με την απώλεια, με το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο που την επόμενη φορά μπορεί και να αποτρέψουν. Αυτό θα κάνουν. Πάση θυσία. Είναι το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και η αυταπάρνηση. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω κάνουν ένα πυροσβέστη να διασώσει, να ξεχωρίσει. Γιατί και το καλύτερο μπορεί να συμβεί σε ένα πυροσβέστη, να σώσει έναν άνθρωπο. Χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το καθήκον που κάνει κάθε μέρα και βοηθάει κόσμο όπως βοήθησε εμένα. Λένε πως οι άνθρωποι που πέρασαν μέσα από τη φωτιά αφήνουν πάντα σπίθες πίσω τους. Λάμψεις που φωτίζουν και τον δρόμο μπροστά τους. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Πυροσβέστης, γεννιέσαι ή γίνεσαι. Γεννιέσαι. 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 Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Πυροσβεστικό σώμα. 90 χρόνια δύναμη ψυχής. Δύναμη ζωής. Πάμε να δούμε ποιος ήταν ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε από το μηδέν το πυροσβεστικό σώμα και το έφτιαξε με μεγάλη πείρα, με μεγάλη γνώση, και δεν το έφτιαξε στο πόδι για να κάνει κάτι και να πάρει μία θέση και τελειώσαμε. Πραγματικά έδωσε όλο του το είναι, όλη του την ζωή, ό,τι γνώριζε και ό,τι είχε μάθει με κόπους και θυσίες για να μπορέσει αυτό το δεδομένο να γίνει πραγματικότητα έτσι όπως έπρεπε, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Το 1878 γεννήθηκε ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης στην Οδυσσό. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και είχαν φύγει από τη Χίο, γιατί ήταν, καταλαβαίνετε, τότε οι καταστάσεις με τους Τούρκους και λοιπά πάρα πολύ δύσκολες, και έφυγαν και μετανάστευσαν στην Οδυσσό, που υπήρχε πολύ μεγάλη κοινότητα έτσι ελληνική. Σπούδασε γιατί είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια η οικογένειά του και κοινωνική. Ήταν δηλαδή από τις αναγνωρισμένες οικογένειες στην Οδυσσό. Και όχι μόνο σπούδασε, και θα δούμε και τις σπουδές που έκανε, αλλά έμαθε και 5 ξένες γλώσσες. Μαζί με τα ελληνικά ήξερε 5 γλώσσες. Έμαθε φυσικά τα ρώσικα, τα οποία τα μίλαγε ως μητρική του γλώσσα, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και ελληνικά, φυσικά 5 γλώσσες. Ήταν από μικρός, είχε μια κλίση προς τα μαθηματικά και τη φυσική και τη χημεία, και αυτό τον οδήγησε στο τμήμα χημικών του Πανεπιστημίου της Οδυσσού, ιστορικό πανεπιστήμιο έτσι, ένα από τα καλύτερα του κόσμου τότε. Σπούδασε λοιπόν χημικός και από την πρώτη χρονιά ως φοιτητής κατατάχθηκε ως εθελοντής στην πυροσβεστική υπηρεσία της Οδυσσού. Εκεί λοιπόν προσέφερε τις υπηρεσίες του για μια πενταετία και κάποια στιγμή προκυρήσονται εξετάσεις για την εισαγωγή δόκιμων αξιωματικών
στην Ακαδημία της Επαγγελματικής Τσαρικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Και ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης καταθέτει την αίτηση και περνάει μετά από διαγωνισμό πρώτος μεταξύ εκατοντάδων συνυποψηφίων του μέσα σε όλη τη Ρωσία. Έτσι πρότευσε, ας το πούμε, ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο στην αχανή αυτή χώρα. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία λοιπόν διακρίνεται ως φοιτητής, συνεχίζει δηλαδή και μέχρι την αποφύτισή του φτάνει πλέον στην Αγία Πετρούπολη, όπου διορίζεται μία δεκαετία μετά την αποφύτισή του σε ηλικία μόλις 36 ετών ως επικεφαλής διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, που ήταν η πρωτεύουσα της Ρωσίας τότε, έτσι. Καταλαβαίνετε αξίωμα και ευθύνες. Παίρνει τη θέση αυτή, είναι πάρα πολύ σοβαρή, υπηρετεί με πραγματικό ζήλο, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο άσο στο μανίκι του. Έχει μεγάλες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και παίρνει αποφάσεις πραγματικά καινοτόμες για την εποχή του. Γίνεται λοιπόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πετρούπολης ένα πρότυπο για όλη τη χώρα. Είναι άψογα οργανωμένη, είναι μία από τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές όλη την Ευρώπη, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που επικρατούν τότε στην Τσαρική Ρωσία, δύσκολες οικονομικές συνθήκες για το λαό. Έτσι. Και τι γίνεται με αυτό, τι σημαίνει αυτό, ότι οι Ρώσοι εργαζόμενοι, οι Ρώσοι πυροσβέστες λειτουργούν κάτω από ένα 12ωρο, 16ωρο, 20ωρο σκλαβιάς καθημερινής, με συνεχή εργασία, με εξάντληση και μεταφερόμενοι από τη μία πυρκαγιά στην άλλη. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πλέον είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ δύσκολα και ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης είναι αυτός ο οποίος καλείται να πάρει αποφάσεις. Γίνεται η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης παραμένει ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και στην επαναστατημένη σοσιαλιστική πλέον Ρωσία είναι αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής και παραμένει, και τον Αύγουστο του 17 ξεσπάει μια τεράστια πυρκαγιά στην Αγία Πετρούπολη σε αποθήκη εργοστασίου αυτοκινούμενων βλημάτων. Είναι μια πυρκαγιά η οποία παίρνει τεράστιες διαστάσεις, απειλώντας τα γύρω κτίρια και ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης. Ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, ο οποίος είναι επικεφαλής, αποφασίζει να καλέσει όλες τις μονάδες της πόλης. Όλες, μα όλες. Καλεί τις ομάδες των εργοστασίων και βιοτεχνιών, τα πλοία, και τα τοποθετεί κατά μήκος της περιφέρειας της φωτιάς, ανακάμπτοντας έτσι την απειλητική της πορεία. Ήταν μια πρωτοβουλία πραγματικά που είχε πολύ μυαλό και εύρυθμη σκέψη, και ήταν αυτό το οποίο νομίζω ότι του έδωσε και ένα έναυσμα για να μπορέσει να συνεχίσει όντας ως επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος και να μπορέσει να έχει και την αποδοχή αυτής της νέας κατάστασης που επικρατούσε εκεί πλέον στην Ρωσία, όπου ο λαός ουσιαστικά είχε πάρει τα ενία στα χέρια του. Τεράστια κίνηση λοιπόν θέτει όλες τις ομάδες των εργοστασίων, των βιοτεχνιών, τα πλοία, και τα τοποθετεί κατά μήκος της περιφέρειας της φωτιάς, ανακόπτοντας την πορεία της. Και τι ήταν αυτό που έλεγε ο Κοκκινάκης, ότι το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς είναι πρώτα απ' όλα η πρόληψη. Αυτό που λέμε και σήμερα και συζητάμε, και η πρόληψη και η πρόληψη και η πρόληψη, και έρχονται τα κονδύλια, έτσι, και διανέμονται αλλού και διαφορετικά για να μην χαλάσει η μανέστρα για όσους έχουν συμφέροντα από όλες αυτές τις εξελίξεις. Τι έκανε λοιπόν? Πήγαινε μαζί με την ομάδα του ο Κοκκινάκης στα εργοστάσια, στις βιομηχανίες, στις αποθήκες του πολεμικού υλικού, σε θέατρα, σε κτίρια κοινής ωφέλειας, και μίλαγε σε κόσμο που συγκεντρωνόταν για να τον ακούσει τι πρέπει να κάνει αν και εφόσον προκληθεί κάποια φωτιά. Ασχολήθηκε λοιπόν εκτεταμένα με το κομμάτι της πρόληψης και τα μέτρα πυρασφάλειας. Και βέβαια δεν έφτανε μόνο αυτό. Είναι πλέον στην επαναστατημένη Ρωσία,
ο λαός έχει τη δυναμική και έχει τον έλεγχο και ζητάει το πλέον βασικό, να πάρει στα χέρια του εργαλεία, να έχει τεχνικό εξοπλισμό για να μπορέσει πρώτον να τελειοποιήσει τις στολές των πυροσβεστών, να αντικατασταθούν οι πύλατες αντλίες με αυτοκίνητα, έτσι, και να έχει αυτά τα οχήματα πραγματικά εργαλεία για να μπορέσει να βρεθεί κόντρα στην πυρηνή λέλαπα. Δημιουργεί έναν ειδικό σταθμό όπου εκεί γίνονται δοκιμές σε πυροσβεστήρες, σε μάσκες οξυγόνου και αερίων κλπ. Για να υπάρχει και αυτή η ετοιμότητα από την πλευρά των πυροσβεστών, να μην πηγαίνει δηλαδή χαμένος ο εργαζόμενος στη φωτιά και να ξέρει ότι αν συμβεί κάτι δύσκολο θα επέλθει το μοιραίο. Δημιουργεί μια ειδική επιτροπή τροφοδοσίας η οποία αναλαμβάνει τη φροντίδα για να ταΐζει τους πυροσβέστες εν ώρα εργασίας και τις οικογένειές τους, έτσι, και ξεκινάει τη σύσταση μιας κεντρικής διαχείρισης για την πυροπροστασία ολόκληρης της χώρας, ολόκληρης της Ρωσίας. Επιμελείται, έτσι, την επανέκδοση μιας πυροσβεστικής λογοτεχνίας που ήταν πάρα πολύ σημαντική και εκδίδει την πυροσβεστική εγκυκλοπαίδεια στην οποία συμμετέχουν ειδικοί στην πυρόσβεση και σε άλλους τομείς των επιστημών, γιατί τι έκανε, έφερνε όλες τις επιστήμες κοντά για να συζητήσουν, να συνεπικουρήσουν για το πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι έδωσε μάχη για να καθιερωθεί το 12ωρο εργασίας για έναν πυροσβέστη την ώρα που βρίσκεται στη φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πυροσβέστες οι οποίοι κάτω από την τσαρική μπότα μπορεί να ήταν σε μια πυρκαγιά και 2 και 3 ημέρες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και χωρίς καμία υποστήριξη. Και δίνει μια μάχη ο Αργύρης Κοκκινάκης, την κερδίζει ο Αλκιβιάδης, τον είπα δεύτερη φορά Αργύρη, κάτι με μελετάει με αυτό το όνομα σήμερα. Και έχοντας αυτή την τέχνη ο Κοκκινάκης, αλλά και το κομμάτι της καταγωγής, έτσι, ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, όλα αυτά τα μπολιάζει, έτσι, έχει ένα θέμα φυσικά με τα νέα δεδομένα στην Ρωσία, γιατί η Οκτωβριανή Επανάσταση για αυτή την εύπορη οικογένεια από που προερχόταν ο Κοκκινάκης κλπ. Δεν έκατσε και πολύ καλά. Έτσι, έκατσε πολύ καλά για το λαό, για τη συντριπτική πλειοψηφία. Και ενώ δούλεψε μέσα στην σοσιαλιστική Ρωσία και τα κατάφερε, συνεχίζει να παλεύει έχοντας όμως αυτή την διαφωνία στο μυαλό του ό,τι αφορά το κομμάτι της εξουσίας στο λαό, για το λαό. Τον Οκτώβριο του 17 λοιπόν, όταν και γίνεται η επανάσταση, η διεύθυνση της, του πυροσβεστικού σώματος ανατίθεται στην, στο Οικονομικό Συμβούλιο, έτσι. Άρα δηλαδή εκεί που έχει τον έλεγχο ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, περνάει όλη η πυροσβεστική υπηρεσία στο Οικονομικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα σε όλες τις αναταράξεις και λοιπά ήταν κάτι που αισθάνεται στην πορεία, και ενώ έχει δώσει έργο όπως είπαμε τουλάχιστον για 2 χρόνια, είναι αυτό το οποίο του δίνει και το έρισμα ότι εγώ θα φύγω από την Σοβιετική Ένωση και θα επιστρέψω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που ουσιαστικά δεν είχε ζήσει σχεδόν καθόλου. Και επιστρέφει το 1918 στην Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έργο του Αλκιβιάδη Κοκκινάκη είναι ουσιαστικά έμεσα και η δημιουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η οποία έγινε μετά από χρόνια, το 1968, και θα ακούσουμε τώρα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε επιμεληθεί το ίδιο το Πυροσβεστικό Σώμα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας, ντοκιμαντέρ το οποίο είχε γίνει το 18, οπότε υπολογίστε ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στα 56 χρόνια από την ίδρυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Από την ίδρυση του πυροσβεστικού σώματος το 1930 καθιερώθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση των πυροσβεστών. Την εκπαίδευση αρχικά είχε αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών
και σε μετέπειτα χρόνο αυτοί πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σταθμού της Οδού Μουρούζη. Το 1968 ιδρύεται η πυροσβεστική σχολή με έδρα την Αθήνα που περιλαμβάνει 4 τμήματα. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι πυροσβέστες καθώς και οι βαθμοφόροι προέρχονται από παραγωγικές σχολές του σώματος. Η πυροσβεστική σχολή τα πρώτα χρόνια λειτουργήσε στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της Οδού Σαρή της Αθήνας και το 1979 στεγάστηκε πλέον σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του πυροσβεστικού σώματος στην Κηφισιά. Στη διάρκεια αυτών των ετών έχουν λειτουργήσει παραρτήματα της σχολής πυροσβεστών στη Θεσσαλονίκη, στα Βίλια Αττικής και στην Τρίπολη, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 η σχολή πυροσβεστών λειτουργεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν στο πυροσβεστικό σώμα. Το 1991 κατατάσσονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών οι πρώτοι πτυχιούχοι ΑΕΗ προερχόμενοι από ιδιώτες. Το 1993 μετονομάζεται η Πυροσβεστική Σχολή σε Πυροσβεστική Ακαδημία και το Τμήμα Ανθυποπυραγών γίνεται ισότιμο των ΑΕΗ, ενώ το 1997 τα τμήματα της Ακαδημίας μετονομάζονται σε σχολές. Το 1994 αλλάζει το σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών και οι μαθητές αυτής, προερχόμενοι από το πυροσβεστικό σώμα, εισάγονται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εφαρμόζεται για πρώτη φορά η εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι σχολές παρέχουν στους εκπαιδευόμενους σύγχρονη θεωρητική, ακαδημαϊκή, πυροσβεστική, πρακτική εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, ενώ οι νεοκατατασσόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα παρακολουθούν και τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων του στρατού Ξηράς. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία λειτουργούν σήμερα η Σχολή Ανθυποπυραγών, η οποία είναι ισότιμη των ΑΕΗ και η φίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Η εισαγωγή είναι δυνατή μέσω πανελληνίων ή κατακτήριων εξετάσεων. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών εντάσσεται στις μεταδευτεροβάθμιες σχολές. Είναι αρμόδια για την εκπαίδευση των υπαξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος και σε αυτή φυτά μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Η Σχολή Πυροσβεστών, που εντάσσεται στις μεταδευτεροβάθμιες σχολές και εισάγονται ετησίως περίπου 100 δόκιμοι πυροσβέστες μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης είναι αρμόδια για την μετεκπαίδευση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και την παροχή πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων σε ιδιώτες και άλλους φορείς. Από το 2015 λειτουργεί και το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών της Σχολής Ανθυποπυραγών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είμαι περήφανος γιατί μια ζωή προσέφερα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αντιστάθμιμα, χωρίς να περιμένω ότι θα αποζημιωθώ για ό,τι προσφέρω. Με αγαθή και καλή προαίρεση και με χαρά και ευχαρίστηση να προσφέρω στον συνάνθρωπο που είχε την ανάγκη της πυροβεστικής. Είμαστε στο 1918. Ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης εγκαταλείπει την Σοβιετική Ένωση και έρχεται στην Ελλάδα που εργάζεται αρχικά σε αυτό το πρώτο που ήξερε να κάνει ως χημικός και είναι σε ένα μεγάλο εργοστάσιο υαλουργίας. Δουλεύει εκεί περίπου 11 χρόνια. Το 1929 έρχεται το κάλεσμα από το Βενιζέλο, οπότε και ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος με την εμπειρία και τη γνώση του δημιουργεί το πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι το 1930 ψηφίζεται το νόμο 4661 και είναι ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης αυτός ο οποίος αναλαμβάνει ως πρώτος γενικός επιθεωρητής, έχοντας πίσω του τον τελευταίο διοικητή του Λόχου Πυροσβεστών, τον λοχαγό Γεώργιο Γρυπαίο, και το πρώτο που κάνει είναι να προχωρήσει στην πρόσληψη νέων πυροσβεστών, να μετατάξει τα πιο ικανά στελέχη όπως ο ίδιος εκτίμησε του Λόχου Πυροσβεστών και να δημιουργήσει παράλληλα μία σχολή όπου εκεί εκπαιδεύονταν και επιμορφώνονταν με καθηγητή τον ίδιο οι πυροσβέστες. Το 1931 περνάει και στο θεωρητικό στάδιο, δηλαδή
γράφει ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι, ας το πούμε, το Ευαγγέλιο των πυροσβεστών. Ο τίτλος του είναι «Θεωρία πυροσβεστικής τέχνης» και είναι η στήριξη για οτιδήποτε έγινε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή είναι τόσο επίκαιρο το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά και να την προλάβουμε, γιατί εκεί ρίχνει το πολύ μεγάλο βάρος, το πολύ μεγάλο βάρος. Είναι το Ευαγγέλιο του πυροσβέστη ακόμα και στις ημέρες μας, λοιπόν, η θεωρία πυροσβεστικής τέχνης. Δίνει μάχη για να εξοπλιστεί, δηλαδή πάνω κάτω έκανε τα ίδια που έκανε και στη Ρωσία, έτσι. Μηχανολογικός εξοπλισμός του σώματος, να ανανεωθεί, να φύγουν οι σακαράκες, οι παλιές, να αλλάξουν τα δεδομένα, να πάρουν νέα αυτοκίνητα, νέες αντλίες, έτσι. Και είναι αυτός ο οποίος βάζει ως μέσο κατάσβεσης τον αφρό. Όχι μόνο το νερό, αλλά και τον αφρό. Αντικαθιστά τους δερμάτινους σωλήνες με λινοκανάβινους, και αυτό είναι μία τομή για την περίοδο εκείνη, και απαιτεί την πύκνωση των υδροστομείων της Αθήνας, ιδρύοντας πολλές πυροσβεστικές υπηρεσίες σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Δηλαδή κάθε μεγάλη επαρχιακή πόλη είχε και το δικό της κομμάτι πυροσβεστικής. Επισκευάζει το ερυπωμένο κτίριο από την εποχή του Όθωνα, της οδού Μουρούζη, και μετατρέπει την περιοχή σε αμαξοστάσιο, εισηγείται την κατασκευή στο προάβλιο της Μουρούζη ενός πενταόροφου πύργου ασκήσεων, ο πρώτος στην Ελλάδα, και φτιάχνει και μία με δική του παραγγελία σύραγγα, υπόγεια σύραγγα, έτσι, όπου εκεί γίνεται η εκπαίδευση των πυροσβεστών σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολες, δηλαδή με μεγάλο όγκο καπνού, με απόλυτο σκοτάδι, και εκεί εκπαιδεύονται οι πυροσβέστες τι κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όταν βρεθείς μέσα σε μια πυρκαγιά, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ενδεχομένως και χειρότερα. Στον ίδιο χώρο, εκεί στη Μουρούζη, δημιουργεί ένα γυμναστήριο για να μπορούν να είναι και γυμνασμένοι οι πυροσβέστες, και εξοπλίζει κατάλληλα τα πάντα με στόχο να έχουν καλή φυσική κατάσταση. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Και απαιτεί, κάτι για το οποίο είναι ανυποχώρητος, την δημιουργία του αρχηγείου της πυροσβεστικής. Αυτό γίνεται το 32, στο κτίριο που βρίσκεται ακόμα και σήμερα και το οποίο ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο, το 1933. Το 35. Έχουμε μπροστά μας την δικτατορία του Μεταξά. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει ορθοποδήσει και πατάει δυνατά. Και οι πολιτικές καταστάσεις, ο Μεταξάς, τον διώχνει. Τον αντικαθιστά, δεν ήθελε να έχει τίποτα με τον Κοκκινάκη, ο οποίος προερχόταν από την Ρωσία. Αλλά έχουν μπει από τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη τα θεμέλια για να είναι πολύ ισχυρό και να μπορέσει να κρατήσει έτσι σήμερα το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, αυτά. Λέω να σας αποχαιρετήσουμε, λέω να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε όμορφα, και λέω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9 και 2 και 3 λεπτά το πρωί, όχι Δευτέρα, ναι. Δευτέρα Τρίτη θα απουσιάζω, οπότε το δικό μας ραντεβού πάει για την Τετάρτη στις 9 και 5 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη την Πέμπτη μετά τα ξημερώματα στις 2 και 5. Τραγούδι του 30 τώρα, έτσι για να μπούμε στην εποχή. Με αυτό αποχαιρετάμε. Τα παιδιά της γειτονιάς σου, ερμηνεύει ο Αντώνης Δαλγάς, ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι, και από εκεί που κρατάει και η ρίζα του Αλκιβιάδη Κοκκινάκη. Ηχογραφήθηκε το 30. Είναι ορχήστρα με βιολί που παίζει ο Δημήτρης Σέμψης, γνωστός και ως Σαλονικιός, σαντούρι, τσέλο και καστανιέτες. Κυκλοφόρησε από δίσκο της Κολούμπια στην Αγγλία με αριθμό 8390. Γεια σας. Τα παιδιά της γειτονιάς που με πειράζουνε, πάνε με τις μενοτιτές με φωνάζουνε, πάνε με τις μενοτιτές με φωνάζουνε.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.